το γνωρίζεις αυτό? Είναι ένα θυμιατήρι από αυτά που έχουμε συνήθως στα σπίτια. Για να το χρησιμοποιήσεις χρειάζεσαι ένα καρβουνάκι, ένα κομματάκι θυμίαμα, δηλαδή λιβάνι, και φλόγα για να ανάψεις το καρβουνάκι. Το ήξερες όμως ότι οι ιερείς στους ναούς έχουν διαφορετικό θυμιατήρι? Είναι χρυσό ή επιχρυσωμένο, γιατί είναι ιερό σκεύος. Και όσα αντικείμενα χρησιμοποιούμε για να υμνήσουμε τον Θεό, θέλουμε να είναι από το καλύτερο υλικό, ως προσφορά σε εκείνον. Επίσης, αποτελείται από 4 αλυσίδες, οι οποίες συμβολίζουν τους Ευαγγελιστές, τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη. Κάθε αλυσίδα έχει από 3 κουδουνάκια και καθένα από αυτά συμβολίζει και από έναν Απόστολο. Η βάση του θυμιατηριού αναπαριστά την ανθρώπινη φύση του Χριστού μας μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας μας. Τα αναμένα κάρβουνα τη θεότητα του Χριστού μας και η φωτιά τη θεϊκή αγάπη που σαν πυρ καίει την καρδιά κάθε χριστιανού. Τέλος, το θυμίαμα συμβολίζει την προσευχή μας. Καθώς καίγεται το καρβουνάκι, βγάζει καπνό που ανεβαίνει ψηλά και η βοδία του πλημμυρίζει το χώρο γύρω. Αντίστοιχα και η προσευχή μας χρειάζεται να θερμανθεί από αγάπη για τον Χριστό, ώστε να αρχίσει να ανεβαίνει προς το θρόνο του Θεού μας, κάνοντας την ψυχή μας να ευωδιάζει. Fun Fact 1. Το λιβάνι ήταν ένα από τα δώρα που πρόσφεραν οι μάγοι στον νεογέννητο Χριστό μας. Fun Fact 2. Το θυμίαμα κατασκευάζεται πολλές φορές σε μοναστήρια. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείς κάποιον, ρώτα τους μοναχούς ή τις μοναχές αν φτιάχνουν και ζήτα να σου δείξουν τη διαδικασία. Ίσως μάθεις να φτιάχνεις κι εσύ. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Πάμε τώρα και σε ένα κουιζάκι. Τι σημαίνει η φράση «Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου»? Γράψε μας στα σχόλια.